Η λίμνη Κερκίνη και τα γύρω της βουνά Κρούσια και Μπέλες είναι μια προστατευόμενη περιοχή ευρωπαϊκής και διεθνούς οικολογικής σημασίας, αναγνωρισμένη ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 αλλά και του Παγκοσμίου Δικτύου Υγροτόμων της Δίκης Ράμσαρ. Η παρουσία μοναδικής και σπάνιας φλωρίδας και πανίδας αλλά και οικοτόπων της δίνει κατά τον καθηγητή βοτανικής Σπύρο Ντάφη αυξημένη οικολογική αξία. Η Κερκίνη είναι μια μερικώς τεχνητή λίμνη, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε τμήμα του ποταμού Στριμώνα. Έπειτα από μια σειρά κατασκευής φραγμάτων και διάνοιξης καναλιών και σημαντικών μετατοπίσεων πληθυσμού, μετατράπηκε σε μια ερδευτική τεχνητή λίμνη. Το επίπεδο του νερού της ελέγχεται από ένα φράγμα που κατασκευάστηκε το 1982. Το βάθος της αυξομοιώνεται μεταξύ 31,5 και 35,5 μέτρων, ενώ η επιφάνειά της κυμαίνεται από 4.500 έως 7.300 εκτάρια. Σήμερα, η λίμνη Κερκίνη είναι γνωστή ως ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, κυρίως για την πλούσια και σπάνια ορνηθοπανίδα της. Ένας σημαντικός αριθμός πτηνών την επιλέγουν είτε ως μέρος αναπαραγωγής, διαχύμασης ή και κατά τη μετανάστευση. Για την ακρίβεια, στην Κερκίνη μπορεί κανείς να δει 227 είδη πτηνών, από τα οποία τουλάχιστον 31 προστατεύονται ως σημαντικά ή και σπάνια από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Κυρίως στο βόρειο μέρος της λίμνης, το οποίο δεν έχει υποστεί αλλαγές κατά τη μετατροπή της, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Διαθέτει μια πληθώρα οικοτόπων όπως βάλτους, παραποτάμια δάση, υγρολίβαδα και αμμώδεις εκτάσεις που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα υδρόβιων πτηνών στην Ελλάδα. Η αμφίβια πανίδα της Κερκίνης είναι εξίσου σημαντική με την ορνηθοπανίδα της. 12 είδη αμφιβίων ζουν στις όχθες και στους οικοτόπους γύρω της, 8 από τα οποία είναι είδη βατράχων: Μπομπίνα βαριεγκάτα, Μπούφο Μπούφο, Μπούφο Βυρίδης, Ήλα Αρμπορέα, Πελομπάτε Συρίακους, Ράνα Δαλματίνα, Ράνα Γκρέκα και Ράνα Ριντιμπούντα. Οι βάτραχοι ανήκουν στην τάξη των άνουρων, από το ελληνικό αν και ουρά, δηλαδή χωρίς ουρά, στον κλάδο το σαλιέντα, από το λατινικό σαλέρε, που σημαίνει πηδάω, στο φύλλο χορδοτά από σλιάνθρωποι και στο βασιλείο των ζώων. Σχεδόν όλα τα αμφίβια, το 88%, ανήκουν στην τάξη των άνουρων. Ένα από τα γνωστά χαρακτηριστικά των βατράχων, που χρησιμοποιείται και στην συστηματική ταξινόμησή του σε είδη και υποείδη, είναι το κάλεσμα. Κάθε είδος βατράχου έχει μοναδικό κάλεσμα, το οποίο παράγεται με το πέρασμα αέρα διαμέσου του λάριγγα. Τα περισσότερα είδη ενισχύουν την ένταση του καλέσματός τους, με έναν ή περισσότερους φωνητικούς σάκους που εκτείνονται κατά την ενίσχυση του καλέσματος. Ο κύριος λόγος που οι βάτραχοι χρησιμοποιούν το κάλεσμα είναι για την έβρεση συντρόφου. Οι αρσενικοί βάτραχοι καλούν είτε μοναχικά είτε εν χώρο όταν μαζεύονται σε περιοχές αναπαραγωγής. Οι αρσενικοί βάτραχοι παράγουν καλέσματα που μεταφέρουν πληροφορίες στα θηλυκά για το είδος στο οποίο ανήκουν, τη σεξουαλική ωριμότητα και το μέγεθός τους. Τα καλέσματα αυτά θεωρούνται μηχανισμός προσυζευτικής απομόνωσης, γιατί οι θηλυκοί βάτραχοι μπορούν να καταλάβουν και να διαχωρίσουν τα αρσενικά που ανήκουν στο είδος τους. Οι βάτραχοι, όπως και οι άνθρωποι, δεν καλούν μόνο για την ανέβρεση ερωτικού συντρόφου. Πολλά είδη έχουν ένα χωροκρατικό κάλεσμα για να διώχνουν άλλα αρσενικά. Οι βάτραχοι των δέντρων, αλλά και κάποιοι μη υδρόβοι βάτραχοι, έχουν ένα κάλεσμα που προειδοποιεί για βροχή, την οποία αντιλαμβάνονται και προβλέπουν από την αύξηση υγρασίας. Κάποιοι βάτραχοι έχουν κάλεσμα κινδύνου όταν δεν αισθανθούν απειλή. Για παράδειγμα, καλούν όταν ληφθούν την παρουσία θηρευτή και προειδοποιούν τους άλλους βατράχους, αλλά και μπερδεύουν το θηρευτή. Στη λίμνη Κερκίνη, τα βατράχια είναι το πιο εύκολο πρόσεκτο τάξον μετά τα πουλιά. Κυρίως το είδος Ράνα Ριντιμπούντα αριθμεί χιλιάδες μέλη στην περιοχή και παίζει σημαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. Τα εγχωρό καλέσματα των αρσενικών του είδους είναι την άνοιξη τόσο δυνατά και συνεχή που καλύπτουν κάθε άλλο ήχο στη γύρω περιοχή. Είδη του γένους Μπούφο, Βυρίδης και Μπούφο είναι εξίσου κοινά. Ακολουθούν δύο ηχογραφίες που έγιναν τον Ιούνιο του 2011 στις όχθες της λίμνης κοντά στον οικισμό Μανδράκη. Μπορούμε να ακούσουμε κυρίως είδη του γένους Ράνα, Ριντιμπούντα και Γκρέκα και τα ερωτικά τους καλέσματα από δύο διαφορετικές ημέρες στις 5 και 6 πρώτη Σεμβρία. Η ηχογράφηση έγινε με ένα στερεοφωνικό μικρόφωνο Τελίνγκα και ένα Marantz PMD660 ηχογραφικό. Ευχαριστώ τον τομέα οικολογίας του Τμήματος του Βιολογικού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την προσφορά των μηχανημάτων.